είστε υπάλληλο ιδιωτική επιχείρηση. Μόνο που ω υπάλληλο ιδιωτική επιχείρηση. Επιτρέψτε μου, σα παρακαλώ πολύ. Έτσι, γιατί είδαμε προηγουμένω τη μισθοδοσία. 3.000 το μήνα ο καθένα παίρνετε. Έτσι. Έχετε ας πάμε δίκιο, δίπλα να δούμε στο ιδιωτικό έχετε τομέα δίκιο, πόσοι εργαζόμενοι παίρνουν τουλάχιστον 3.000 καθαρά. Δεν θα σας χαλάσω το χατήρι. Ναι. Έχετε δίκιο. Συλλάβουμε θα από εδώ. Δώσω, κυρία, όχι, όχι, συγγνώμη, επιτρέψτε. Το άκουσα τι είπατε, ναι. Το σχολείο σας. Θα δώσω, για να μην το πω εγώ, στην κυρία Μακρύ, ναι. Το εξοφλητικό ενός εργαζομένου με 18 χρόνια προϋπηρεσία, παντρεμένου με δύο παιδιά, που παίρνει 1.249 ευρώ και 75 λεπτά. Κύριε Κώστα, αυτά δεν είναι 3.000. Άρα μας λέει ψέματα το Υπουργείο. Σαφώς και λέει ψέματα. Έτσι, ωραία. Σαφώς. Και λέω λοιπόν το εξής, μιας και είπατε και δείξατε ένα πίνακα προηγούμενος, κύριε Κατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε. Έχω επισημάνει, με συγχωρείτε κύριε Ραυτόπουλε, έχω επισημάνει, Χρήστο, και σε σένα και σε άλλους συναδέλφους πολλές φορές ότι η μέση όρη είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να πεις ψέματα μερικές φορές. Γιατί αν στον μέσο όρο, για παράδειγμα, της λειτουργίας του τηλεοπτικού μας σταθμού βάλεις ότι ο μέσος όρος του εργαζομένου βγαίνει με βάση τη δική μου αμοιβή του Τράγκα, της Μακρύ και τη δική σου, που είμαστε υψηλόμισθοι γιατί είμαστε, βγαίνουμε μπροστά στις κάμερες, θα βγάλεις έναν αριθμό που δεν θα δίνει την αληθή εντύπωση. Ναι, διότι οι 100 εργαζόμενοι θα είναι χαμηλά, οι 3 θα είναι ψηλά και οι 3 που είναι ψηλά θα αλλοιώνουν τη συνολική εικόνα. Δεν είναι σωστό να μιλάμε με τους μέσους όρους, ιδιαίτερα όταν μέσα σε αυτούς είναι οι μισθοί των μεγάλων. Άρα ο κύριος Ραυτόπουλος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα αυτοί που παίρνουν πάνω από 4.000 καθαρά το μήνα να μειωθεί ο μισθός τους. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Είναι ελάχιστοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω και άλλο ένα σχόλιο και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ραυτόπουλο. Ότι εμείς δεν είμαστε εδώ, ούτε η εφορία, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε δημοσιογράφοι. Κύριε Ραυτόπουλε. Ας μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες μόνο πάνω σε αυτά, στον πίνακα που δείξατε, κύριε Χατζηνικολάου, για την αποκατάσταση της αλήθειας. Το 9 μήνο του 2000.